Μα έχει μείνει το χαμόγελο από το mm -hmm. πρώτο μέρο, γιατί είδαμε βιντεάκια, είδαμε ευχάριστα πράγματα. Αλλά πρέπει Λίτσα Πάρα έτσι, να Πάρα πολύ ωραία ναι, θα κρατήσουμε του τύπου και τι ισορροπίε. Εξάλλου, αυτή η εκπομπή έχει αυτό το ειδικό μαγικό ραβδάκι που παρουσιάζει θέματα ποικίλη ύλη και ενδιαφέροντο με πιο χαλερό έτσι, και ευχάριστο τρόπο. Να πούμε. Χρόνια πολλά στον Νίκο, στην Νικόλα Ιτάχη, όσο συντονιστικά να τώρα καλό μεσημέρι. Την καλησπέρα μα, όλη τη Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα Καστοριά, Γραβενά. Κοζάνη Και φυσικά την αγάπη μα και τα φιλιά μα τα κορίτσια στο αμοχώρι. Γιατί μα στέλνουν μηνύματα ναι, ναι, ναι. συνεχώ ναι, και μα παρακολουθούν ναι, και θέλουν να στέλνουμε τα χαιρετίσματά μα. Τα φιλιά μα λοιπόν. Πολλά φιλιά, οι οποίε είχαν, νομίζω, σου ξέρει χθε μετά είχαν, την εκπομπή. της. είχαν, γιατί δεν έγινε. Χαμό. Κορίτσια, πρέπει να ξανάρθετε. Γιατί έχουμε γράψει και τηλέφωνα και τα λοιπά, <laughs> Θα τα πούμε όμω μετά είναι. Και περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Υπάτιο Ασμανίδη. Καλησπέρα. Ασμανίδης. Καλυστέρα ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Νέος θα έλεγα εγώ. Νέος επιχειρηματίας, πετυχημένος. Η επιτυχία δεν χρειάζεται να έρθει έτσι μετά από πολλά χρόνια. Ε, νομίζω ότι είμαι στην αρχή ακόμη. Έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Ε, αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε. Ε, πιστεύω ότι με το δυναμισμό που διαθέτουμε, θα καταφέρουμε κάτι πολύ καλό. Συγκρατημένο, βλέπω η πάτη, ε, ε. Πάντα και ειδικά σε τέτοιου καιρού, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά συγκρατημένοι. Mm -hmm. Σε ένα κομμάτι, Λίτσα, mm -hmm. που είναι. Ένα κομμάτι πολύ επίκαιρο, τουλάχιστον στι μέρε μα, και νομίζω είναι από τα, από τα πιο απαιτητικά, μια και έχει μπει η τεχνολογία στι ζωέ όλων μα και εξελίσσεται ε, με γοργού ρυθμού. Ασφάλεια λοιπόν πληροφοριακών συστημάτων αλλά και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου Πώς και decipher. Το είπα σωστά? Decipher, ε, ναι. Δηλαδή σημαίνει αποκρυπτογράφηση. Αποκρυπτογράφηση. Mm -hmm. ε, πες μας λίγα και δύο λόγια για το επάγγελμα που ασκείς αυτή τη στιγμή και για την επιχείρησή σου η Πάτια. Για τον κόσμο που γνωρίζει ε, καλύτερα, αλλά για αυτούς που θέλουν να μάθουν τι είναι η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Λοιπόν, ονομάζομαι Ασμανίδη Πάτιο. Ε, δραστηριοποιούμε στο νομό Κοζάνη τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχω την εταιρεία Ασμανίδη Τζίμο Όμικρον Μαζί με τον κύριο Τζίμο Ιωάννη, που είναι πρώτα φίλο και μετά συνεργάτη. Ε, ασχολούμαστε με την ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων και την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου. Ε, ήρθαμε στην Κοζάνη και οι δύο, εγώ από Θεσσαλονίκη, ο κύριο Τζίμο από Αγγλία, με σκοπό να παρέχουμε υπηρεσίε σε ένα τομέα ο οποίο δεν ήταν και ιδιαίτερα διαδεδομένο στην περιοχή μα. Και αυτό μπορώ να πω οφείλεται κατά βάση στην έλλειψη ενημέρωση και στοιχειώδου πληροφόρηση από την πολιτεία. Ε, η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στην εποχή μα είναι ε, μια υπηρεσία η οποία πρέπει να λαμβάνει κάθε επιχείρηση πολύ σοβαρά. Μιλάμε για τα δεδομένα μια επιχείρηση, μιλάμε για την ασφάλεια τη πληροφορία που διακινείται μέσα σε μια επιχείρηση και μιλάμε ότι αν σταματήσει αυτό το σύστημα, μπορεί να καταρρεύσει ολόκληρη η επιχείρηση. Δυστυχώ δεν έχει διαδοθεί τόσο έντονα στην περιοχή μα και παλεύουμε με στόχο να, να τους ενημερώσουμε και να τους πείσουμε ότι χρειάζεται. Στην ουσία η ε, όλα τα δεδομένα και τα αρχεία που μπορεί να βρίσκονται σε σκληρούς δίσκους αλλά και σε υπολογιστές ε, επιχειρήσεων ε, για να μην πάθουμε το μεγάλο αυτό μπαμ ε, και να πάσα στιγμή χαθούν εσείς έχετε τον τρόπο φροντίζουν ε, στο mm -hmm. να διασφαλίζουν Την, τα με τα αντίγραφα ποιους ασφαλείας. τρόπους γίνεται. Κρατώντα κάποια αντίγραφα. Ε, υπάρχουν τα αντίγραφα ασφαλεία και υπάρχουν και διάφοροι μηχανισμοί προληπτικοί. Π.χ., υπάρχουν τα λεγόμενα firewalls που μπορούν να προστατεύσουν μια επιχείρηση από επιθέσει από το διαδίκτυο. Υπάρχουν τα καθημερινά backup από αυτόματα λογισμικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, πολύ ανεπτυγμένοι και πολύ αυτοματοποιημένοι, οι οποίοι νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε επιχείρηση. Απευθύνεστε, συγγνώμη, βάζω μόνο σε ή μπορεί και ένα ιδιώτη, ο οποίο μπορεί να έχει σημαντικά αρχεία στον υπολογιστή του να απευθυνθεί σε εσά. Ε, και σε ιδιώτε, αλλά και κυρίω σε επιχειρηματίε. Mm, -hmm. mm -hmm. ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένο για τα δεδομένα τη Δυτική Μακεδονία. Mm -hmm. Υπάρχουν ωστόσο επιχειρηματίε που εφαρμόζουν, ε, επιλέγουν τη λύση αυτή. Ε, υπάρχουν και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για μα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση και υπάρχει κατανόηση από του επιχειρηματίε, απλά δεν υπάρχει ενημέρωση. Πολλοί επιχειρηματίε δεν γνωρίζουν την ασφάλεια. Mm -hmm. Του μιλάμε δηλαδή και δεν κατανοούν αυτά που του λέμε. Ενώ θα έπρεπε να τα ψάχνουν οι ίδιοι του. Κάποιο λοιπόν που έχει τοποθετήσει ένα τέτοιο σύστημα και απευθύνεται μετά σε εσά, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, τι σα λέει. Ε, τα πλεονεκτήματα για αυτόν. Mm -hmm. Τα πλεονεκτήματα για αυτόν ότι μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ότι σε κάποια στιγμή που μπορεί να γίνει το μεγάλο μπαμ, μπορεί να επαναφέρει την επιχείρησή του σε πολύ γρήγορο διάστημα. Mm -hmm. Τι κόστο μπορεί να έχει τοποθέτηση αυτόματων τέτοιου είδου συστημάτων, πατία. Ε? Πικίλη ανάλογα με τον όγκο των το δεδομένων που διακινείται σε μια επιχείρηση. Ε, αυτοί που υπάρχουν το... πολύ οικονομικέ λύσει, mm -hmm. αλλά υπάρχουν και λύσει πολύ πιο ακριβέ. Βέβαια. Ανάλογα και με το τι διαχειριζόμαστε και πόσο σημαντικά Αυτό είναι ακριβώς. τα έγγραφα για την επιχείρησή μα. Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου. Ναι. Ένα άλλο τομέα, βέβαια, σχετικό με ε, του υπολογιστέ και ε, την τεχνολογία. Mm -hmm. Για να δούμε και εδώ πέρα. Μιλάμε για έξυπνε εφαρμογέ που μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση. Από μια απλή εφαρμογή, ε, ένα απλό κάλεντα, να σου το πω έτσι. δηλαδή τα ραντεβού μου, μέχρι και εμπορική διαχείριση, έσοδα, έξοδα και όλα αυτά. Όλα αυτά μπορούμε να τα αναπτύξουμε σε ασφαλή περιβάλλον. Νομίζω πως στις μέρες μας όλοι έχουν περάσει τους υπολογιστέ. τα χειρόγραφα έχουν σβήσει στην ουσία. Τα έχουμε βάλει στον ντουλάπι. Ακριβώς. Πάρα πολύ όμως από εμάς δεν μπορούμε να χειριστούμε ή πολλέ επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες ιδίως στη Δυτική Μακεδονία που είναι και μιας άλλης γενιάς είναι δύσκολο να διαχείριστούν από μόνοι του. Άρα, περνάμε αυτά τα έξυπνα συστήματα μέσα στον υπολογιστή μα και αυτομάτω μπορούν να έχουμε την καταγραφή και των εσόδων και των εξόδων, όπω μα είπε, τη ημέρα, να γίνεται και ένα σχετικό απολογισμό, αλλά και των προϊόντων που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Αυτό ακριβώ. Και το σημαντικότερο είναι ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα από οπουδήποτε, όχι μόνο μέσα από την επιχείρηση, αλλά από το σπίτι σα, από το ένα ταξίδι που ενδεχομένω θα πάτε, από παντού. Και από Γιατί το... η εφαρμογή βρίσκεται στο διαδίκτυο. Δεν βρίσκεται δηλαδή στον χώρο τη επιχείρηση. Μάλιστα. Και από το κινητό. Ε, ε, ναι. Α, πολύ σωστά. Πάρα πολύ. Το, ο, το δικό σα το κομμάτι μετά την εγκατάσταση όλων αυτών των συστημάτων ποιο είναι, Η συντήρηση, η παρακολούθηση και η βελτίωση. Για παράδειγμα, αν κάποιο έχει κάποιο πρόβλημα ή βρίσκεται εκτό και σε πάρει εσένα ένα τηλέφωνο και σου πει να διαχειριστεί, εσύ κάτι μπορεί να το κάνει. Ναι, φυσικά. Υπάρχει Φυστά. αυτή η δυνατότητα. Ε, υπάρχουν ε, επιχειρηματίες στη Δυτική Μακεδονία που τολμούν να περάσουν αυτά τα βήματα. Μας είπες α, πριν ότι σιγά σιγά γίνεται. <laughs> δεν είναι διστακτικοί στην αρχή, δεν φοβούνται μήπως α, κάτι, κάποιος με κάποιο τρόπο ε, υποκλέψει ακριβώς τα αρχεία τους. Ή αν δεν μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν σωστά, χάσουν όλα αυτά που μέχρι πρώτη γνωρίζανε καλά να αρχιοθετούν ας πούμε. Ο κύριο λόγο που πολλοί είναι διστακτικοί σε αυτέ τι νέε τεχνολογίε είναι αυτό ακριβώ ο λόγο. Ότι φοβούνται μη τυχόν κάποιε υποκλέψει τι πληροφορίε του. Εφόσον όμω του παρουσιάζουμε όλε τι δικλείδε ασφαλεία που αναπτύξαμε, νομίζω ότι του λύνεται αυτό ο φόβο και προχωράνε και τολμούν να προσπαθήσουν κάτι μικρό στην αρχή. Και μετά σιγά σιγά μπορούν να κουμπώσουν και διάφορα άλλα συστατικά πάνω σε αυτή την εφαρμογή. Έχουν παρουσιαστεί έτσι φαινόμενα υποκλοπής. Προσπάθειες ναι, υποκλοπής ακόμη όχι. Δηλαδή, καθημερινά δεχόμαστε επιθέσει, αλλά προ το παρόν δεν έχουμε χάσει κάτι. Μάλιστα. πάρα Πολύ σημαντικό, σημαντικό. αυτό. για να γνωρίζει ο κόσμο ότι είναι ασφαλέ αυτά τα συστήματα. Ε, εσύ δουλεύει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ε, απευθυνόμαστε σε όλο τον ελληνικό χώρο. Mm -hmm. Και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να ε, τηρήσουμε την εξωστρέφεια και να απευθυνθούμε και στον διεθνή. Κάποιος Υπάρχει που είναι... κάποιο παράρτημα, Όχι. Όχι, είναι μόνο Όχι. εδώ. Ναι. Εδώ σα βρίσκουμε και για κάποιον που ενδιαφέρεται και από τι υπόλοιπε τη όλε τι Δυτικέ mm -hmm. να έρθει σε επαφή. Ε, μαζί σα. Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα σίγουρα στο ίντερνετ. Mm. Να δώσουμε και κάποια τηλέφωνα, να πούμε και τη διεύθυνση εδώ. Ε, η διεύθυνση είναι η Ιωστινιανού 5 στην Κοζάνη. Mm -hmm. Η ιστοσελίδα μα είναι www.dpavlacypher.eu ε, και ένα τηλέφωνο 24610, 41232. Πάρα πολύ ωραία. Ο υπάτιο όμω είναι και κριτικό μέλος. Είναι μέλο τη ομάδα Οικοθέν. Μία ιδέα που με τι σχετίζεται η Πάτια. Ε? Η ECOTHEN είναι μια ρομαντική ιδέα ε, με σκοπό να αναδείξει τοπικά προϊόντα και τοπικούς παραγωγούς ε, και με στόχο να τους φέρει σε επαφή με τους καταναλωτές. Ε, έτσι δημιουργούμε ένα δεσμό, μια σχέση αν θέλετε, ε, που μακροχρόνια μπορεί να βοηθήσει τον τόπο μας αλλά και οποιοδήποτε άλλο αστικό κύκλο στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Ε, τι εννοούμε να ωφελήσει ε, μακροχρόνια, μπορεί ο παραγωγός να βελτιώσει την ποιότητα των Προϊόντων ή και των υπηρεσιών ακόμα που προσφέρει, έχοντα τη βοήθεια του καταναλωτή. Δηλαδή, ο καταναλωτή έρχεται σε επαφή με τον παραγωγό, παίρνει τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε του και τα αξιολογεί. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, ο παραγωγό ξέρει που βρίσκεται και μπορεί να βελτιώσει κάποια πράγματα. Ταυτόχρονα, μπορούμε, αν όχι να σταματήσουμε, να μειώσουμε τη διαρροή χρήματο σε γειτονικέ αλλά και ξένε περιοχέ, ειδικά σε προϊόντα και υπηρεσίε τα οποία παράγουμε στον τόπο μα. Η πρακτική το δείχνει αυτό, ε... μέχρι στιγμή, το έχει αποδείξει. Προ το παρόν προχωρούμε με δειλά βήματα. Υπάρχουν αρκετοί που τόλμησαν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Ε, αλλά το πιστεύουμε, το προσπαθούμε και εγώ και οι άλλοι τρει που είμαστε στην ομάδα αυτή. Ε, θα του αναφέρω απλά: είναι ο κύριο Ζήμο Ιωάννη, ε, που είναι και συνεργάτη μου, ο κύριο Τάσου, Φούντογλου, που είναι νεφρολόγο στο Ποδοσάκη Νοσοκομείο και ο Αλεξόπλο Ιωνή, που είναι οικονομολόγο. Ε, αυτή η ομάδα λοιπόν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, το κυνηγάμε, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα αναδείξουμε και τους, ε, το τοπικό μας πλούτο, αλλά θα βελτιώσουμε και την οικονομία μας κάποια στιγμή. Η εξέβριση των παραγωγών και των καταναλωτών που βρίσκονται που παίρνουν στη διαδικασία να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν ένα προϊόν, πώς γίνεται η πάτια. Ε? Στην αρχή τους πλησιάσαμε εμείς. Ε, τώρα δειλά δειλά άρχισαν να μας πλησιάζουν και αυτοί. Έμαθαν για την ήχουδαν πάρα πολύ και ειδικά με την παρουσία μας στην 27η έκθεση Δυτικής mm -hmm. Μακεδονία. Και σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον από του καταναλωτές αλλά και από του παραγωγούς. Υπάρχει επίση κάποιο τρόπο που μπορεί ε, ο καταναλωτή που θέλει, αν εγώ για παράδειγμα θέλω, να γίνω μέλο αυτή τη προσπάθεια και να μπω στη διαδικασία αξιολόγηση προϊόντων. Υπάρχουν κριτήρια ή μπορώ απλά να απευθυνθώ σε εσά. Έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα mm -hmm. www.ikothan.gr μέσα από την οποία μπορείτε να ψωνίσετε τα τοπικά προϊόντα. Mm -hmm. Δηλαδή έχετε την ευκαιρία όλη τη βδομάδα να κάνετε τα ψώνια σα και εμεί Σάββατο σα τα φέρνουμε στο σπίτι σα. Υπάρχει Φέρα. μεγάλη ποικιλία σε τοπικά προϊόντα. Ε, όσα τοπικά προϊόντα μπορέσαμε να βρούμε, τα έχουμε στην ιστοσελίδα. Τώρα, mm. κάποια προϊόντα όπω είναι τα λεμόνια και τα πορτοκάλια αστεριδοειδή, τα οποία δεν παράγει ο τόπο μα, αναγκαστήκαμε να τα φέρουμε από όμορφε περιοχέ τη Ελλάδο. Και είναι επίση προϊόντα από τη απόλυτη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Έχουμε κάνει ένα αστικό κύκλο 45 χιλιόμετρων, μέσα από τον οποίο έχουμε εντοπίσει κάποιου παραγωγού. Είμαι λοιπόν εγώ στο σπίτι μου και θέλω να κάνω κάποιε αγορέ τοπικών προϊόντων. Είτε γιατί δεν έχω χρόνο λόγω τη όλη οι καθημερινότητα που τρέχει, είτε γιατί δεν μπορώ να επισκεφτώ τι γύρω περιοχέ άμεσα. Θέλω λοιπόν, μπαίνω στην σελίδα σα, βρίσκω μια πληθώρα τοπικών προϊόντων, παραγγέλνω αυτά που με ενδιαφέρουν και Σάββατο έρχονται στο σπίτι μου, τα φέρνετε εσεί. Με κόστο μόνο των προϊόντων ή υπάρχει και κάποιο. Υπάρχει ένα κόστο μεταφορά το οποίο είναι 3 ευρώ. Είναι πάρα πολύ λίγο. Είναι πάρα πολύ λίγο και το σημαντικότερο είναι ότι τα προϊόντα μπορεί να τα επιλέξει και από συγκεκριμένο παραγωγό. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλει να επιλέξει ντομάτε, για παράδειγμα, έχει 4-5 παραγωγού και κάθε παραγωγό μπορεί να έχει διαφορετική τιμή. Ah, Οπότε ξέρει από πού πήρε τα προϊόντα και μπορεί αργότερα να αξιολογήσει και τον παραγωγό. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε εμεί στην ουσία. Στο... Με την έναρξη αυτή τη υπηρεσία. Mm. Στο τέλο, αφού δοκιμάσουμε τα προϊόντα, μπορούμε να ξαναεπισκεφτούμε τη σελίδα και να βαθμολογήσουμε. Αυτό ακριβώ. Ανοίγει ένα σύστημα αξιολόγηση μέσα από το οποίο εμεί το παίρνουμε και το μεταφέρουμε στου παραγωγού. Πόσα προϊόντα έχετε συγκεντρώσει μέχρι στιγμή, Πρέπει να είναι γύρω στα 90 με 100 προϊόντα αυτή τη στιγμή. Α, αρκετά προϊόντα. Ναι, και έχουμε γύρω στου 20 με 25 παραγωγού. Ε, μιλάμε για προϊόντα ευρεία κατανάλωση, δηλαδή είναι κρέα, είναι γαλακτοκομικά προϊόντα, είναι φρούτα, λαχανικά. Πού ακριβώ έτσι. Έχουμε φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψωμιά. Ε, γαλακτοκομικά ακόμα όχι. Κρασιά για... έχετε. Κρασιά έχουμε βάλει πρόσφατα. Αλλά έχουμε και διάφορα άλλα όπω είναι κρέμε. Κρέμε προσώπου, Εναι, Προσώπου, ναι. ναι που, που παράγονται από μέλι. Α, μάλιστα. Ούτε εμεί το ξέραμε. Βρήκαμε τον παραγό, ο οποίο είναι και τοπικό και τα βάλαμε στο site. Εδώ στην περιοχή μα. Εδώ στην περιοχή μα. Ναι. Να μα δώσει τα στοιχεία μετά να φέρουμε στην εκπομπή μα. Ε, πολύ ωραία. ευχαρίστω. Για να μάθουμε έτσι, και τα μυστικά που κρύβει το μέλι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξαναπούμε λίγα και τη σελίδα, γιατί πολλοί τηλεθεατέ μα θα ενδιαφέρονται να την επισκεφτούν για αρχή και γιατί όχι να την κάνουν και χρήση. www.ecothen.gr Leagr. Εύκολο είναι. Πάρα yeah. πολύ ωραία. Αλλά δεν μένει εδώ η Πάτιος. Έχει έρθει λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Μας έχει κατακλείσει με νέα πράγματα, με νέες ιδέες, πρωτοποριακές βάσο. Πρωτοποριακές και φαντάζομαι έχει όραμα και για το επιμελητήριο. Γι' αυτό άλλωστε δηλώνει και συμμετοχή, υποψηφιότητα. Νομίζω με... ότι είναι πολύ τυχαίροι που τον έχουν με τόσε ιδέε και έτσι με μοντέρνε ιδέε. Ε, Βεβαίω πρέπει να πούμε ότι είχε και καλή δασκάλα, όπως λέμε, γιατί το μήλο ναι. κάτω από τη μιλιά θα πέσει, την Μαρία Την Από το ΕΒΕ, γνωστή σε όλου. υποψηφιότητα λοιπόν στι εκλογέ του Επιμελητηρίου στι 11 και 12 Δεκεμβρίου με το συνδυασμό του Κώστα Κυριακίδη, νέο Επιμελητήριο ανοιχτό για όλου. Πώ σου ήρθε έτσι αυτή, ήταν μια προτροπή και τη μαμά, ε, Όχι καθόλου θα έλεγα. Ε, Όπω σα είπα, είμαι νέο επιχειρηματία και ξεκίνησα με στόχους και οράματα, τα οποία όμως δυστυχώς έπρεπε να αναπροσαρμόσω, διότι από τη μία βρέθηκα αντιμέτωπο με προβλήματα τα οποία οδήγησαν τις επιχειρηματικές μου ιδέες σε αδιέξοδο και από την άλλη σε όλη αυτή την πορεία ποτέ δεν είχα έναν σύμμαχο για συμπαράσταση ή για βοήθεια. Ε, Βεβαίω, ένα θεσμικό όργανο με δυναμική υπόσταση θα μπορούσε να με βοηθήσει. Θα μπορούσε τουλάχιστον ένα ποσοστό των προβλημάτων να το επιλύσει. Η μοναξία λοιπόν που ένιωσα σε όλη αυτή την πορεία μου δεν θέλω να την νιώσει κανένα άλλο επιχειρηματία. Και ειδικότερα οι νέοι και οι νέε επιχειρηματίε που θα ξεκινήσουν τώρα. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να σηκωθώ, α με επιτραπεί έκφραση από τον πολιτιακό μου καναπέ και να προσπαθήσω συμμετέχοντα σε μια διεκδίκηση ενό θεσμού, ο οποίο πιστεύω ότι με τα κατάλληλα άτομα μπορεί να βοηθήσει τον επιχειρηματικό κόσμο του νομού μα. Τι θα ήθελε να αλλάξει στον τρόπο λειτουργία του επιμελητηρίου είναι όλα αυτά τα οποία είχα συζητήσει αρχικά με τον Κώστα Κυριακίδη, ο οποίο είναι και επικεφαλή τον... του συνδυασμού. Ε, όταν με πλησίασε ο Κώστα, ε, εγώ ήμουν τη άποψη ότι ε, απέχω. Δηλαδή, ήμουν τόσο απογοητευμένο από του κρατικού θεσμού, πολλοί από του οποίου βρίσκονται υπό τα όρια κατάρρευση, και ήμουν απογοητευμένο γενικότερα. Όταν λοιπόν κάθισα και μίλησα με τον Κώστα και είδα αυτό το πάθο και τη λαχτάρα ε, για προσφορά, ε, μου παρουσίασε το πλάνο του. Ένα πλάνο που στην αρχή μου φάνηκε ματαιόδοξο μπορώ να πω, αλλά συνεχίζοντα τη συζήτηση και καταλαβαίνοντα, συνειδητοποιώντα μάλλον την απλοϊκή του μορφή, ε, δεν ήταν μόνο ρεαλιστικό προ την υλοποίησή του, αλλά και πάρα πολύ χρήσιμο. Και τι εννοώ, ε, Θέλουμε να νοικοποιήσουμε πέντε τμήματα. Ποια είναι αυτά, είναι το τμήμα εξωστρέφεια, που μιλάμε για συνεχεί ενημερώσει, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για παροχή υπηρεσιών και εργαλείων στον επιχειρηματία όπως είναι το wmm.gr το οποίο βρίσκεται στην αφάνεια αυτή τη στιγμή και μιλάμε για πρακτικές διήθυνσης σε ξένες αγορές, για πραγματική εξωστρέφεια. Είναι το τμήμα επιχειρηματικότητας με συμβολή σε... και συμμετοχή σε επιστοποιήσεις, επιμορφώσεις αλλά και τον ρόλο του ΕΒΕ σαν διαμεσολαβητή διευκόνησης και απλούστευσης των κρατικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών που πολλές φορές ενοχλούν ανόητα, θα έλεγα εγώ, τι επιχειρήσει. Είναι το τμήμα συμβουλευτικής... που αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε θέματα νομικά, φοροτεχνικά, ασφαλιστικά, αλλά και marketing και διαφήμιση. Είναι το τμήμα μελετών ε, και ερευνών, με διάφορε έρευνε ανακλάδου και αναπεριοχή. Και είναι και το τμήμα επενδύσεων, που θα ψάχνει να βρει επιχειρηματικέ ιδέε και επενδυτέ για να τι Όλα αυτά τα τμήματα λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο. Ε, αυτό όμω που δίνει ένα χρώμα πιο ρεαλιστικό, αν θέλετε, στου στόχου που θέλουμε να πετύχουμε είναι το μοντέλο διοίκηση. Μιλάμε για αξιοποίηση ενό δυναμικού, επιχειρηματικού δυναμικού με διάθεση για προσφορά. Μιλάμε για κατανομή δυναμικού όχι τη πενταμελού διοίκηση στα τμήματα δράση, αλλά μια ευρύτερη ομάδα, ώστε να υπάρχει. Ένα φιλτράσμα, θέλετε, οποιασδήποτε προσπάθειας ή δράσης ή ακόμη και βοήθειας που καλείται το Επιμελητήριο να προσφέρει στα μέλη του. Ε, όλα αυτά, λοιπόν, μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά και ουσιαστικά ε, τον επιχειρηματικό κόσμο. Ε, όταν τα άκουσα, λοιπόν, όλα αυτά και είδα πόσο ξεκάθαρη και μη παρερμηνεύσιμη είναι αυτή η προσπάθεια, δεν μπορούσα να γυρίσω την πλάτη μου, γι' αυτό συμμετέχω και γι' αυτό προσπαθώ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μακάρι να μπορέσουμε να μπορέσουμε και το λέω να μπορέσουμε γιατί όπως είπαμε, βάζω και σε προηγούμενες εκπομπές, όλα αυτά έχουν σαν ε, αντίκτυπο, έτσι, από ηχο και σκιά πέφτουν πάνω στους καταναλωτές, σε όλους εμάς δηλαδή και πρέπει να μας ενδιαφέρουν ε, και οι απόψει σας αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να πετύχετε πράγματα. Ο προσωπικός σου στόχος, η Πάτια... Όσον αφορά, τι, όσον, αφορά... όσον αφορά την υποψηφιότητά σου, σε περίπτωση εκλογή σου, ποιο θα ήταν το πράγμα που θα ήθελε να αναλάβει, να αλλάξει, να σταθεροποιήσει ή να μεταμορφώσει. Να αναμορφώσει στον εμπορικό σύλλογο δεστικό Ζάνι. Θα ήθελα να συμμετέχω πάρα πολύ στο κομμάτι τη ενημέρωση mm -hmm. των επιχειρηματιών. Ηδη είχαμε κάνει μια πρόταση στο παρελθόν στο επιμελητήριο, δεν προχώρησε. Αλλά θα ήθελα πολύ να βοηθήσω στην ενημέρωση γιατί πιστεύω ότι η ενημέρωση μπορεί να μεταμορφωσει να αναμορφωσει στον εμπορικο συλλογο δεστικο Ζάνη. θα ηθελα να συμμετεχω παρα πολυ στο κομματι τη ενημερωση των επιχειρηματιων ηδη ειχαμε κανει μια προταση στο παρελθον στο επιμελητηριο δεν προχωρησε αλλα θα ηθελα πολυ να βοηθησω στην ενημερωση γιατι πιστευω οτι η ενημερωση μπορει να βοηθησει το τοπικό επιχειρηματία. Είναι παθητικό το κομμάτι αυτό μέχρι σήμερα. Γενικά όλοι οι θεσμοί νομίζω ότι είναι λίγο παθητικοί και πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν όλα αυτά. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε εμεί. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να βγει ο συνδυασμό μου. Ε, αν βγω και εγώ, θα ήθελα να ασχοληθώ πάρα πολύ με το κομμάτι τη ενημέρωση. Επειδή προηγουμένω η Πάτη αναφέρθηκε στη συμμετοχή στην 27η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση, πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή σε εκθέσει των επιχειρηματιών, ε, γιατί μιλάμε και για θεσμού που τείνουν και αυτοί να εκλείψουν λόγω και των οικονομικών. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Έμα ε, ήταν η πρώτη έκθεση στην οποία συμμετείχαμε. Ε, μα βοήθησε αρκετά. Δηλαδή, ο κόσμο μα έμαθε, ε, μα στήριξε, μα ενθάρρυνε να συνεχίσουμε και νομίζω ότι η συμμετοχή σε εκθέσει είναι πάρα πολύ σημαντική. Ειδικά όταν έχει να παρουσιάσει κάτι. Κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία την οποία πιστεύει. Πληρο. Νομίζω πω ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη ε, και ενημερωτική η συζήτηση μαζί σου. Και μακάρι να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε να μα βάλει και εσύ λίγα και στο κλίμα των α, νέων συστημάτων και τη τεχνολογία, γιατί ε, το χρειαζόμαστε όλοι. Καλή, Καλή επιτυχία Ευχαριστώ πάρα πολύ. με ένα στόμα, μια φωνή. Έτσι, και σε εσένα προσωπικά και στο συνδυασμό του Κώστα του Κυριακή. Δινέο επιμελητήριο ανοιχτό για όλου. Είπαμε οι εκλογέ θα διεξαχθούν στι 11 και 12 Δεκεμβρίου, Κυριακή και Δευτέρα. Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε που σε ήσουν κοντά μα εδώ στο 2 και μισή και, και είχαν ευχαριστώ. την ευκαιρία και οι τηλεθεατέ που δεν σε γνώριζαν ενδεχομένω να σε γνωρίσουν ακόμη καλύτερα. Η Πάτια. Εμεί, Λίτσα μου, να περάσουμε σε διαφημίσει. Να περάσουμε σε διαφημίσει. Να πούμε, βέβαια, βάσο μου, στου φίλου και στι φίλε που γιορτάζουν σήμερα και που μπορεί να είναι εδώ και κοντά στη γειτονιά μα. Δεν θα ήταν άσχημο να φέρετε και ένα ωραίο μεζεδάκι με σημεράκι. Είναι. <laughs> Έτσι να μα χαιράσετε και εμά για τη γιορτούλα που σα λέμε χρόνια πολλά. Ε, όσοι μπορείτε, εδώ πέρα είναι ανοιχτή η πόρτα του δύο και μισή. Εμείς... Γιατί πεινάμε, Λίτσα. Γιατί <laughs> <να> <laughs> το έχω <πεινάμε. laughs> διαπιστώσει ότι πεινάμε. Αλλά <laughs> να <laughs> <laughs> Λοιπόν, <laughs> και επιστρέφουμε.